Ε, καλημέρα σας. Ε, μιας και εμείς βρισκόμαστε στο τέλος πια της, ε, του συνεδρίου, να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για αυτή την πολύ όμορφη διοργάνωση και τη ζεστή φιλοξενία τους που έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε τόσοι πολλοί συνάδελφοι και να ανταλλάξουμε πολύ όμορφες ε, και εμπειρίε και τεχνικές και όλα αυτά τα προγράμματα και όλα όσα ασχολούμαστε και βεβαιστούμε και εμείς με τη δική μας την εισήγηση να προσθέσουμε κάτι νέο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για μας και ελπίζουμε και για όλους τους υπόλοιπους. Η σημερινή μας εισήγηση έχει ε, τίτλο «Από το ChatGPT στι στις νέες γραμματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη» και όπως αντιλαμβάνεστε, ε, αφορμή για αυτή την εργασία ήταν η, η χειρή παρουσία, η ξαφνική εμφάνιση και η χειρή παρουσία του πιο γνωστού εργαλείου παραγωγική ε, παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, του chat το οποίο ε, πολύ γρήγορα κατέλαβε όλες τις προοπτικές και των επιστημών ε, και της καθημερινής ζωής και απασχολεί φυσικά και το, ε, τον τομέα της εκπαίδευσης και μάλιστα της τριτοβάθμιας ε, εκπαίδευσης. Ε, θεωρήσαμε λοιπόν ότι παρουσιάζεται η ανάγκη για αυτή την πολύ γρήγορη και τρέχουσα εξέλιξη ε, να αναπτύξουμε, να εκπαιδευτούμε μάλλον να μάθουμε εμείς οι βιβλιοθηκονόμοι πρώτα τι γίνεται γύρω από αυτή τη νέα τεχνολογία και μετά να δούμε τι ανάγκες έχει για να τις εξυπηρετήσουμε η εκπαιδευτική μας κοινότητα. Αποφασίσαμε λοιπόν, επειδή τρέχουν όλα αυτά και παρατηρώντα και ό,τι γίνεται στο εξωτερικό, αυτή τη φορά θα πρέπει να τρέχουμε πιο γρήγορα για να του ακολουθούμε. Να κάνουμε μια έρευνα στη δική μα φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Μακεδονία για να δούμε να διερευνήσουμε κατά πόσο είναι ενημερωμένοι, τι αντίληψη έχουν για γι αυτή τη νέα τεχνολογία τη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνης και των εργαλείων. Και τι ενδιαφέρον έχουν σε σχέση με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, πώς μπορούν δηλαδή να τις χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους δραστηριότητα. Για αρχή λοιπόν από τη φοιτητική κοινότητα, για να δούμε μετά στη συνέχεια πώς μπορούμε να, να, το επικοινωνήσουμε όλο αυτό και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στα μέλη ΔΕΠ, για να, να, να θέσουμε τέλο πάντων με τα συμπεράσματα που βγάλαμε κάποια, κάποια πλαίσια. Άρα λοιπόν, πατώντα έτσι, κάναμε μία έρευνα, ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθυνόταν στην, στην φοιτητική κοινότητα, όπω είπαμε, και στα τρία επίπεδα σπουδών, στο προπτυχιακό, στο μεταπτυχιακό και το διδακτορικό επίπεδο. Το ερωτηματολόγιο στάρθηκε ηλεκτρονικά τον, το φθινόπωρο όταν ξεκίνησε και το ακαδημαϊκό έτος και επέστρεψαν λοιπόν όλοι ωρεξά, τι ελπίζουμε για τις σπουδές τους. στάρθηκε ηλεκτρονικά μέσω email και είχαν χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων για να το απαντήσουν. Οι ερωτήσεις ήταν 15. Οι δύο πρώτε αφορούσαν τι γενικέ πληροφορίε που είχαν σχέση με το τμήμα του και το επίπεδο σπουδών του. Και οι υπόλοιπε ήταν φυσικά επικεντρωμένε στο κυρίω θέμα μα, τη τεχνητή νοημοσύνη, εργαλεία, χρήση, ε, αξιολόγηση, όπως θα δούμε και στους άξονες παρακάτω. Οι ερωτήσεις βέβαια δεν απευθυνόντουσαν όλες σε όλους. Από ένα σημείο και μετά, όπως θα δούμε και με τη σειρά των, τη ροή των ερωτήσεων, ανάλογα με το αν ήξεραν ή δεν ήξεραν τι είναι, ανακατευθύνονταν σε, ένα, σε άλλη ενότητα. Ε, οπότε κάποιοι έχουν παραλείψει, έχουν παραλυφθεί οι απαντήσεις σε πράγματα που δεν ξέρανε στη συνέχεια όμως ενώνονταν πάλι όλοι οι ερωτώμενοι και απαντούσαν τις ίδιες ερωτήσεις για να βγάλουμε το τελικό συμπέρασμα οι άξονες που κινήθηκε και το ερωτηματολόγιο ήταν η κατανόηση και αναγνώριση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, η χρήση τους, η αξιολόγησή τους και η ηθική διάσταση που θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που οφείλουμε βέβαια να είμαστε πολύ γρήγοροι και σε αυτό. Στους ίδιους άξονες σχεδιάζουμε γιατί ο τελικός σκοπός βεβαίως του, έρευνα της έρευνας ήταν να δούμε σε τι επίπεδο γνώσεις βρίσκονται και ενδιαφέροντος και έτσι η βιβλιοθήκη μας να εντάξει στο ε, πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας που έχει τη νέα, το νέο αυτό πεδίο γραμματισμού της τεχνητής νοημοσύνης γιατί θεωρούμε ότι είναι, πρέπει να γίνει και πολύ άμεσα. Τρέχουν τόσο πολύ όλα που δεν έχουμε και πολύ χρόνο να το καθυστερούμε πάσο πολύ για να δούμε τι γίνεται κι αλλού κι αλλού κι αλλού. Ήδη άλλωστε όλοι τρέχουν σε διεθνές επίπεδο. Και βέβαια οι βιβλιοθήκε, οι ακαδημαϊκές βρίσκονται πάντα στην αιχμή των εξελίξεων, τις παρακολουθούν και τρέχουν ταυτόχρονα, λέμε. Ε, έτσι λοιπόν, σε αυτούς τους άξονες θεωρούμε ότι θα κινηθεί, σχεδιάζουμε και το, ερωτημα, το, το, σεμινάριό μας αργότερα. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα που ε, έχουμε βγάλει και σκοπός μας ήταν εξ αρχής αυτός και έχουμε και στη συνέχεια και άλλα που θεωρούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα. Στο ερωτηματολόγιο ε, αναφέραμε του ορισμού τη τεχνητή νοημοσύνη και τη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θεωρούσαμε ότι έπρεπε να το ξέρουν οι ερωτώμενοι, όπω και εσεί εδώ, θεωρούμε, γιατί είναι κάτι πολύ καινούριο για όλου μα. Επιπλέον απευθυνόταν σε φοιτητέ, σε στη φοιτητική μας κοινότητα που δεν, έχει, δεν, ασχολείται σε βάθος με την πληροφορική. Δεν είναι λοιπόν οι φοιτητέ της πληροφορικής το κοινό που θέλαμε να απευθυνθούμε μόνον. Ε, η, 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 κοινότητα, η φοιτητική που ασχολείται με σχεδιασμό πληροφοριακών προγραμμάτων, αλλά ίσα ίσα να είναι non-experts. Αυτοί λοιπόν που είμαστε οι υπόλοιποι. Αλλά παρόλα αυτά η παραγωγή η τεχνητή νοημοσύνη έχει σκεπάσει τα πάντα, όχι μόνο τις επιστήμες και την καθημερινή μας ζωή. Ε, η τεχνητή λοιπόν νοημοσύνη δεν είναι ένα καινούργιο αντικείμενο επιστημονικό. Ο ορισμό τη, βέβαια, μα λέει ότι είναι το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την κατανόηση και κατασκευή εφιών οντοτήτων μηχανών, οι οποίε μπορούν να υπολογίζουν πώ να ενεργούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε ένα ευρύ φάσμα νέων καταστάσεων. Δεν είναι καινούργια, λοιπόν, γιατί ήδη τη συναντάμε στην καθημερινότητά μα και πολλοί από εμά δεν γνωρίζουμε καν ότι αλληλεπιδρούμε με εργαλεία που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη. Η όρος παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη ε, είναι, ε, ορίζεται ως αναφέρεται σε υπολογιστικές τεχνικές που είναι σε θέση να παράγουν φαινομενικά νέο ουσιαστικό περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες ή ήχο από δεδομένα εκπαίδευσης. Το πιο γνωστό εργαλείο είναι το ChatGPT. Και έτσι λοιπόν καταλάβαμε όλοι, μάθαμε τέλο πάντων ότι υπάρχει και η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν δίναμε και σε εκείνους αυτούς τους ορισμούς και σε εσάς. Και εδώ θα παρουσιάσουμε σύντομα τις ερωτήσεις μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε με αυτόν τον τρόπο ε, να δούμε και στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα σε μας ε, και εσεί να, να, αναρωτηθείτε τι από όλα αυτά ξέρετε, πόσο γνώστε είμαστε κι εμεί, ε, τι πράγματα χρειάζεται να μάθουμε κι εμεί με βάση αυτό λοιπόν γρήγορα, πιο γρήγορα από την κοινότητά μα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να του καθοδηγούμε με τι υπηρεσίε μα και όλα τα άλλα, ε, ό,τι άλλο προσφέρουμε μέσα από τι βιβλιοθήκε μα. Η ερώτηση λοιπόν, η πρώτη που ήταν η γενική, αφορούσε το έτο σπουδών, το επίπεδο σπουδών και για μα ενδιαφέρον ε, 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 έδειξε ότι. Όσοι έκαναν διδακτορικ και σπουδές δεν έδειξαν ούτε να ξέρουν ούτε να τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη και το εργαλείο. Αντίθετα, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι πιο γρήγοροι σε όλα αυτά και μάλλον θέλουν κάποια διευκόλυνση ή δεν ξέρουμε πώς θεωρούν ότι ενεργεί και στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Επίση, ενδιαφέρον είχε το γεγονό ότι μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων δεν συγκέντρωσαν οι φοιτητέ, τα μέλη τη κοινότητα του τμήματο εφαρμοσμένη πληροφορική, αλλά ενό άλλου τμήματο τη οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και δείχνει και αυτό ένα ενδιαφέρον. και φυσικά το μικρότερο, το τμήμα μουσική, επιστήμη και τέχνη που έχει το δικό μα πανεπιστήμιο, που κινείται σε πιο καλλιτεχνικά επίπεδα και μάλλον οι, οι υπολογιστέ συνεχίζουν να με του ενδιαφέρουν καταρχά. Στη συνέχεια, όλου. Η επόμενη ερώτηση που, θέλαμε, που, θέσαμε και θεωρούμε, θέλουμε να θέσουμε και εσάς, είναι το ότι τους δώσαμε μια σειρά από αρκετά εργαλεία και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητά μας για να δούμε αν γνωρίζουν ότι υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη πίσω από αυτά. Δεν δηλώσαμε τίποτα φυσικά. Θα μπορούσε κάποιο να θεωρήσει κάποιο ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Εμεί από την ερώτηση δεν θέσαμε ότι υποχρεωτικά πρέπει να είναι κάποιο από αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσαν εφαρμογέ που προσωμιώνουν την ανθρώπινη επικοινωνία στη τεχνητή νοημοσύνη και θεωρήσαν ότι ναι, αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, τα spam filters που είναι μια, βασίζεται στη τεχνητή νοημοσύνη και είναι λίγο πιο παλιά τεχνολογία, την, χρησιμοποιούμε χρόνια δηλαδή στα email μας, δεν θεωρήσαν ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία, μάλλον. Μάλλον έχουμε όλη την εντύπωση ακόμα ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει με ρομπότ και ότι πιο παλιά θεωρούσαμε ότι είναι επιστημονική φαντασία και πια μέσα σε λίγες δεκαετίες έχει γίνει επιστημονική πραγματικότητα. Εδώ ήταν η ερώτηση που χώριζε, διαχώριζε τους, α, στη συνέχεια τους ερωτώμενους Αν γνωρίζουν τι είναι η παραγωγική τεχνητή η νοημοσύνη και τα εργαλεία της όπως το ChatGPT ή το DAL. Η αλήθεια είναι ότι ένα τε πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν τα τρία τέταρτα του κοινού ε, των ερωτώμενων, απάντησαν ότι γνωρίζουν ήδη. Καλό σημάδι. Έκανε τόσο θόρυβο, άλλωστε, που είναι αδύνατο να μην μάθει και κάτι. Ε, η ερώτηση λοιπόν που συνεχίζει είναι αν είχαν χρησιμοποιήσει εργαλεία. Ε, και όντως έχουν χρησιμοποιήσει μια συντριπτική πλειοψηφία τα εργαλεία αυτά. Οπότε θέλαμε να ρωτήσουμε και να μάθουμε για ποιο λόγο, διε, ε, να διευκρινίσουν για ποιο λόγο χρησιμοποίησαν. Του ε, τους δώσαμε λοιπόν τις τρεις επιλογές αν ήταν ε, για μια δοκιμή ή είναι η περιέργεια που μας κάνει να δοκιμάσουμε. Αν θέλανε να δημιουργήσουν περιεχόμενο σε κάτι που αφορούσε τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, κάτι διασκεδαστικό δηλαδή για αρχή, ε, εάν ε, θέλανε άμεσα να το χρησιμοποιήσουν αυτοί που ξέραν ήδη δηλαδή ότι μπορεί και να του. Προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση στην εκπαιδευτική του διαδικασία και τι ανάγκε, και ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και εκεί. Και αφήσαμε και μία ανοιχτή ερώτηση για να απαντήσουν ό,τι ήθελαν. Και όντω εκεί από τι απαντήσει που πήραμε, μικρέ, μεν σε ποσοστό, αλλά ήταν κυρίω από την κοινότητα των πληροφορικών. Οπότε ήταν πολύ συγκεκριμένα αυτά που ρωτούσαν. Ε, οι υπόλοιποι πάντω φάνηκε ότι και θέλαν και χρησιμοποίησαν, και το πολύ σημαντικό είναι ότι χρησιμοποίησαν για τι εκπαιδευτικέ του ανάγκε, ήδη το εργαλείο. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, που έχει όμω πολύ μεγάλη σημασία, είναι το αν έχουν τελικά εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα και στην αξιοπιστία του περιεχομένου που δημιουργείται από ένα τέτοιο εργαλείο. Γιατί έχουμε συνηθίσει λίγο και με το διαδίκτυο ότι παίρνουμε, και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που ασχολούμαστε στη βιβλιοθήκονόμη με το γραμματισμό. Να εκπαιδεύουμε την κοινότητά μα να, να έχει κριτική σκέψη για αυτό που βλέπει, που είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε στο ίδιο. Ε, στον ίδιο δρόμο και με αυτά τα εργαλεία και θέλαμε να δούμε την άποψη που έχουν και εκείνοι. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι έχουν κάποιες αμφιβολίες τελικά. Ίσως επειδή βασίζεται σε μηχανές, δεν ξέρουμε γιατί ήταν το... η έρευνα ακόμα σε ένα πολύ βασικό στάδιο, αλλά δείχνει ενδιαφέρον το ότι έχουν μια αμφιβολία. Στη συνέχεια... Κάναμε ερωτήσει. Ε, η ερώτηση είναι στο αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο εργαλείο για θέματα που άπτονται το σπιδό τους. Και το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικά απάντησε ότι και μπορούν και πιθανότατα ίσω και να θέλουν να, για να μπορούν, για να ψάχνουν και να αναρωτιούνται. Η ερώτηση που του θέσαμε για, την, για το αν. Ανεπι... Επιστρέφει τις ίδιες απαντήσεις σε όλες τις γλώσσες. Έδειξε ότι αναγνωρίζουν και πάλι ότι το θέμα της γλώσσας είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Άλλο τα αγγλικά, άλλο τα ελληνικά. Και βέβαια το γεγονός ότι μπορεί στην αρχή να ψάχνουν για τις ανάγκες τους ελληνικά να, να τους βοηθάει. Στη συνέχεια όμως ξέρουμε ότι το αγγλικό είναι κάτι διαφορετικό, το αγγλικό κείμενο, η αγγλική πληροφορία. Αλλά αναγνωρίζουν και τις διαφορές. Του κάναμε λοιπόν στη συνέχεια την ερώτηση, και εδώ ξεκινάμε: ε, ενώνονται και πάλι όλοι οι ερωτώμενοι και απαντάνε μαζί, εάν τελικά η βιβλιοθήκη παρήχε εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του ChatGPT και παρόμοιων προγραμμάτων. Είπαμε αυτό είναι το πιο γνωστό. Ε, εάν σε σχέση πάντα βέβαια με την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, εάν θα θέλανε να, να πάρουν μέρο. Και όντω ε, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε ότι θα ήθελαν να πάρουν μέρο και να εκπαιδευτούν και να καθοδηγηθούν. Καλό είναι και αυτό. Σημαίνει ότι μα έχουν ακόμα εμπιστοσύνη για να, ε, για να δημιουργούμε προγράμματα και να, μας, και να τους υποστηρίζουμε. Δηλαδή ακόμη και το ίσως δείχνει ότι έχουν αυτό το ενδιαφέρον. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό του όχι. Ε, θεωρήσαμε και ως βιβλιοθυκονόμοι ότι έπρεπε να ρωτήσουμε αν γνωρίζουν τι γίνεται σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα έργων ε, σε σχέση με το chat GPT και το αν γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν και η αλήθεια είναι ότι ε, απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν. Ε, και αυτό πάλι κάτι, κάτι μας δείχνει. <Ρι> Αλλά μη τι άλλο είναι και ειλικρινής. Τουλάχιστον ή τους δίνουμε και την, με τις ερωτήσεις, τους τοποθετούμε σε μια, σε μια αμφιβολία για να ψάξουν και να δουν μήπως, μήπως τελικά πρέπει να ασχοληθώ και με αυτό. Για να μου το λένε κάποιος λόγος θα υπάρχει. Στη συνέχεια, ρωτήσαμε πόσο εύκολο ε, βρίσκεται το να μάθετε να χρησιμοποιείτε τέτοια εργαλεία παραγωγική ε, τεχνητή νοημοσύνης Και φυσικά οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι εύκολο, γιατί είναι και πολύ εξοικειωμένοι έτσι κι αλλιώ με την τεχνολογία πια όλοι, και εμεί. ενώ και οι μικρότερε ηλικίε και οι μεγαλύτεροι και όλοι πια ω εργαζόμενοι. Ε, συνεχίζουμε ε, με το ε, ρωτώντα του εάν. Πιστεύουν ότι αυτό το εργαλείο, ένα τέτοιο εργαλείο, θα μπορεί να υποστηρίξει και την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, κάνοντα λίγο έτσι πιο βαθιέ ερωτήσει. Λοιπόν, και θεωρήσαν ότι θα θέλανε ότι μπορεί, ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και για την εκπαιδευτική του δραστηριότητα. Η επόμενη ερώτηση, πριν κλείσουμε, η τελευταία λοιπόν, που ήταν πολύ σημαντική και για εμάς, ήταν να διερευνήσουμε αν θεωρούν ότι τελικά όλο αυτό το περιεχόμενο, το ακαδημαϊκό που μπορεί να... Να αναπτύξει και να παράξει το εργαλείο, εάν θεωρούν ότι ακολουθεί του κανόνε της συγγραφή ακαδημαϊκής εργασία, που σημαίνει ότι είναι μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με τη λογοκλοπή, την αντιγραφή, τη σωστή χρήση πηγών, όλα τα άλλα δηλαδή στα οποία του εκπαιδεύουμε στα υπόλοιπα πληροφοριακά στα σεμινάρια μα. Ε, ε, από τι απαντήσει του. Βλέπουμε ότι αναρωτιούνται και πάλι αν ακολουθεί ή δεν ακολουθεί και αυτό πάλι μας δίνει μια οθήση μια στο να, να, κάνουμε, να δημιουργήσουμε, να σχεδιάσουμε και να πραγματοποιήσουμε αυτό το σεμινάριο γιατί οι αμφιβολίες τους δείχνουν ότι θέλουν να μάθουν. Κάτι, κάτι τους προβληματίζει, άρα θέλουν κάποιους να τους καθοδηγήσουν σωστά. Και θα κλείσουμε με την τελευταία ερώτηση και τα συμπεράσματα που θα συνεχίσει η συνάδελφος Ελισάβετ. Καλημέρα και από μένα. Ε, στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, ρωτήθηκαν οι φοιτητές και οι φοιτήτρες του Πανεπιστημίου αν θα ήθελαν το Πανεπιστήμιο να επιτρέπει τη χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από τα μέλη του κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν το αφήσαμε ανοιχτό, με τρόπο που να μην φύγεται ή πλήτεται η πληττεται η ακαιρεότητα. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι ένα συντριπτικό ποσοστό θέλει το, να επιτρέψει το Πανεπιστήμιο αυτή τη χρήση των εργαλείων παραγωγικής τεχνητή νοημοσύνη. Είναι θετικό. Ένα πολύ μικρό ποσοστό που πλησιάζει το 10% των ερωτώμενων απάντησε πω δεν το θέλει. Και ένα, μικρότερο, και ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πω δεν έχει άποψη. Επομένω, είναι εδώ τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητή νοημοσύνη και τα θέλουν οι φοιτητέ και φοιτητριέ μα. Αυτό μα οδηγεί στο τέλος της εισήγησής μας, στα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας που αφορούν το αντικείμενο αυτό. Πρέπει να δούμε το θέμα ως μια ευκαιρία και μια πρόκληση ταυτόχρονα που πρέπει να μας προβληματίσει. Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες φάνηκε πως η φοιτητική κοινότητα γνωρίζει ήδη και πειραματίζεται δεν γνωρίζει απλά, το έχει ακουστά, πειραματίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα και με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Παραγωγική, για όσους δεν έχουν καταλάβει, είναι αυτό το πρόγραμμα που σου παράγει εικόνα, βίντεο κτλ. Όπω είπαμε και στον ορισμό στην αρχή, με το να του δώσει μια απλή φράση και στο δημιουργεί εκείνη τη στιγμή. Επομένω, η βιβλιοθήκη οφείλει να συμβαδίζει με τι επιθυμίε και ανάγκε ε, της φοιτητική κοινότητα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτά τα νούμερα και αυτά τα, τις απαντήσεις των φοιτητών μας. Ε, ενδιαφέρον παρουσίασε ότι το, οι φοιτητέ και οι φοιτήτες του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας δεν δείχνουν ενδιαφέρον μόνο όσοι φοιτούν στο τμήμα εφαρμοσμένη πληροφορική. Ε, είχαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έδειξαν και οι φοιτητέ των υπολείπων τμήματων. Επομένω, πρέπει να δούμε το θέμα σφαιρικά και όσο βιβλιοθήκη θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε έναν νέο ρόλο σε αυτήν την εποχή, να αναλάβουμε πρωτοβουλίε και δράσει και να μην μείνουμε αμέτωχοι. Ένα ρόλο που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε ω βιβλιοθήκη είναι να εντάξουμε ένα νέο σεμινάριο γραμματισμού στην τεχνητή νοημοσύνη και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Τι εννοούμε λέγοντα γραμματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη. Σα έχουμε βάλει στα δεξιά έναν ορισμό τον Λόγκ και Μαγκέρκο. Γραμματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη ορίζεται ένα σύνολο ικανοτήτων που επιτρέπει στα άτομα να αξιολογούν κριτικά τι τεχνολογίε τεχνητή νοημοσύνης... να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με αυτέ και να τι χρησιμοποιούν ω εργαλείο στο διαδίκτυο, στο σπίτι και στο χώρο εργασία. Επομένως, έχοντας αυτό υπόψη, το σεμινάριο που θα μπορούσαμε να οργανώσουμε θα μπορούσε να μιλήσει για την, τα εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης και συγκεκριμένα να κάνει λόγο για το πώς μπορούν να τα αξιολογούν κριτικά οι φοιτητέ και οι φοιτήτριές μας. Να μιλήσουμε για την αξιοπιστία των εργαλείων αυτών, για την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος. Ένα άλλο πυλώνα του σεμιναρίου θα μπορούσε να είναι η ηθική χρήση ω προ τη λειτουργία των εργαλείων τεχνητή νοημοσύνη, Κάτι που ε, μα έδειξαν οι απαντήσει των φοιτητών και των φοιτητριών, ότι εκεί δεν έχουν πλήρη επίγνωση τη ηθική διάσταση του ζητήματο. Επομένω, εμεί πρέπει να του βοηθήσουμε να καταλάβουν την ηθική διάσταση, για να αντιμετωπίσουν τι προκαταλήψει που ενδεχομένω να φέρουν τα δεδομένα εκπαίδευση, πάνω στα οποία εκπαιδεύονται οι αλγόριθμοι τεχνητή νοημοσύνη, και να μην υπάρχουν φαινόμενα παραπληροφόρηση. Ε, και οι ερωτήσει που είχαμε στο ερωτηματολόγιο, όπω αυτή με την γλώσσα, αν κατανοούν ότι η διαφορά γλώσσα φέρνει διαφορετικά αποτελέσματα. Είναι ένα θέμα ηθική, διότι ε, τα εργαλεία αυτά εκπαιδεύονται περισσότερο στην αγγλική γλώσσα και παράγουν καλύτερα αποτελέσματα στην αγγλική γλώσσα παρά ω κυρίαρχη γλώσσα, παρά στι άλλε των μειονοτήτων. Ε, ε Επομένω, ε, μία. Εκτό από τη βιβλιοθήκη, θα πρέπει θεωρούμε, να το δει πιο σφαιρικά και το πανεπιστήμιο. Αυτό προκύπτει και από τι απαντήσει των φοιτητών και φοιτητριών ότι θέλουν να υπάρχει μια πολιτική που να επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Εάν το Πανεπιστήμιο θελήσει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, θα μπορούσε να καταγράψει, να υπάρχει δηλαδή μια γραπτή πολιτική που θα αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης ώστε να διασφαλίζεται η ακαδημαϊκή ακαιρεότητα και να πάψουν έτσι να υπάρχουν και αμφιβολίες και από τους πιο δύσπιστους να οριοθετήσουμε τη χρήση της παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, αν καταγραφεί μια τέτοια πολιτική, θα μπορούσε να κάνει λόγο για ένα νέον τρόπο μάθησης. Να δώσει δηλαδή το Πανεπιστήμιο την ελευθερία στο διδακτικό προσωπικό, να κινητοποιήσει τους φοιτητές να μάθουν με έναν νέο τρόπο, να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας από την έδρα ή από το σπίτι, με έναν υπολογιστή, να αλλάξουν οι ερωτήσεις, να αλλάξει ο τρόπος εξέτασης. Αυτά λοιπόν από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι τα στοιχεία επικοινωνία μας.